Είναι έτοιμη για δηλώσεις. Good evening, everyone. Welcome to this Eurogroup press conference. Today we welcomed Bruno Le Maire, the new finance Λοιπόν, τον κύριο Le Maire, τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλικής Κυβέρνησης. Θέλω να συνεργαστούμε επικοδομητικά και έπρεπε να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Νούνεν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα τηρεί πλέον τα καθήκοντά του. Θα μπορούσε να είναι μαζί μας και για τη συνάντηση του Ιουνίου, αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Λοιπόν, σήμερα τον αποχαιρετήσαμε και εκείνον και τον ευχαριστήσαμε για τη δουλειά που έχει επιτελέσει για την Ελλαδία στην Ευρωζώνη. Θα μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον σήμερα. Κάναμε τεράστια πρόοδο για το πακέτο πολιτικής και έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη δουλειά τους τελευταίους μήνες. Τελικά, και συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, και το Eurogroup φυσικά καλοδέχτηκε αυτή την έκβαση. Η Ελλάδα έχει κάνει το βέλτιστο δυνατό για την εφαρμογή αυτών των μέτρων και φυσικά για τις μεταρρυθμίσεις επί των προαπαιτουμένων. Ο κύριος Επίτροπος θα αναφερθεί εκτενέστερα σε αυτό. Πολύ μεγάλη δουλειά έχει ήδη γίνει στην Ελλάδα από την ελληνική κυβέρνηση και δεσμεύονται να συνεχίσουν αυτή τη σκληρή εργασία το ταχύτερο δυνατόν. Άρα εμείς μπορούμε να έχουμε την επόμενη εκταμίευση πριν το καλοκαίρι. Τούτο λαθέντων σχετικά με τη χρησιμότητα του χρέους, πάντοτε λέγαμε ότι αν υπάρχει μια συμφωνία για την δεύτερη αξιολόγηση, και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε επισήμως την δεύτερη αξιολόγηση με θετικό αποτέλεσμα, αν υπάρχει συμφωνία επ' αυτού, τούτο θα άνοιγε τις συζητήσεις για το χρέος. Να δούμε δηλαδή που είμαστε σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους. Σήμερα το απόγευμα είχαμε τις πρώτες εν το βάθη συζητήσεις σχετικά με το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους και πολύ προσεκτικά μελετήσαμε τις ανάγκες, τους περιορισμούς, τις διαφορετικές επιλογές, αλλά επί του παρόντος δεν καταλήξαμε σε μια συνολική συμφωνία και σε αυτό το κομμάτι των δικών μας συζητήσεων. Άρα τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε την δουλειά μας επ' αυτού και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια κατακλείδα στο επόμενο Eurogroup για τρεις εβδομάδες. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη χρονική περίοδο για να εργαστούμε σκληρά με τους θεσμούς αλλά και με τα κράτη-μέλη με επικοδομητικό τρόπο. Το Eurogroup σήμερα ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμο και προετοιμασμένο να ορίσει περαιτέρω αυτό που θα μπορούσε να πράξει ευθύς αμέσως σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους. Φυσικά υπάρχουν δύο κατευθυντήριες γραμμές για το Eurogroup που πρέπει να ενυπάρχουν στο πακέτο που συμφωνήσαμε ήδη τον Μάιο και φυσικά νομίζω ότι οι αποφάσεις, οι τελικές για το χρέος θα ληφθούν στο τέλος του προγράμματος. Το ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑ επίσης σήμερα κατέστησε σαφές ότι αξιολογούν και εκείνη την πρόοδο, είναι εντυπωσιασμένοι από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει οι Έλληνες και θα αναμένουν και εκείνοι τις τελικές συζητήσεις που θα έχουμε σε τρεις εβδομάδες στο πλαίσιο του Eurogroup επί των ζητημάτων του ελληνικού χρέους. Συνολικά λοιπόν υπήρχαν θετικές εξελίξεις από την Ελλάδα, πολλή δουλειά έγινε σήμερα πρέπει να πω και πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία, αλλά απόψε δυστυχώς δεν φτάσαμε σε μια επιτυχή κατάληξη, δεν γεφυρώσαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει και τις προσδοκίες κάποιων εξημών που θα μπορούσε, δηλαδή κάτι λέει που θα μπορούσε να έχει γίνει απόψε. Και πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα κοιτάζοντας διαφορετικές επιλογές. Και αυτό είναι εφικτό φυσικά και θα μπορούσε να γίνει στο εγγύς μέλλον. Έτσι πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα θετικό, πολύ θετικό συμπέρασμα στο επόμενο Eurogroup τον Ιούνιο.
Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, γιατί ήταν μια μακρά νύχτα. Δεν καταλήξαμε σήμερα φυσικά, αλλά νομίζω ότι η εργασία η οποία προηγήθηκε ήταν απολύτως χρήσιμη και σηματοδότησε εξαιρετική πρόοδο, η οποία ξεκίνησε, για να σας δώσω μια επισκόπηση, πρώτα απ' όλα με τις μεταρρυθμίσεις που συνεφωνήθησαν μεταξύ της Ελλάδος και των θεσμών. Εμείς κάνουμε λόγο για το σύνολο των δεσμεύσεων, που είναι σημαντικές και ικανοποιητικές, αποτελούνται από νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και από άλλου είδους δεσμεύσεις που δεσμεύουν την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το πακέτο, δηλαδή τα προαπαιτούμενα μέτρα, αφορούν 140 διαφορετικά μέτρα. Μιλούμε για μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι ίσονος σημασίας, είναι βαθιές μεταρρυθμίσεις που αγγίζουν όλο το φάσμα της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής, τη δημόσια διοίκηση, τις φορολογικές αρχές, την χρηματοοικονομική κατάσταση και φυσικά της ιδιωτικοποίησης. Επιπλέον, σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή μετά το 2019, δηλαδή 4% του ΑΕΠ, μέτρα που είναι εξαιρετικά δύσκολα και απαιτητικά, ιδιαίτερο σε σχέση με τις συντάξεις. Αυτό είναι το τοπίο των μέτρων τα οποία έπρεπε να αναλυθούν. Πού είμαστε τώρα? Ξέρετε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα ένα νομοσχέδιο omnibus, δηλαδή συγκεκριμένες 45 αρχές, 45 προαπαιτούμενα. Αυτά κινήθηκαν εκ παραλλήλου με τις διοικητικές αποφάσεις. Κάποια σημεία ακόμα αναμένεται να ολοκληρωθούν, αλλά όπως μπόρεσα σήμερα να ενημερώσω το Eurogroup, 140 μέτρα θα μπορούσαν ήδη να θεωρηθούν ως εκπληρωθέντα. Και πράγματι, σήμερα ο αριθμός αυτός αυξήθηκε, διότι επιπλέον πρόοδος σημειώθηκε. Δηλαδή, 115 δράσεις έχουν ήδη εκπληρωθεί, άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει πλήρως τις δικές τους ευθύνες, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Η Ελλάδα έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο και είμαι πεπισμένος και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των δεσμεύσεών της, κάτι που θα μας οδηγεί στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Νομίζω ότι αυτό επιθυμούμε για την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup τον Ιούνιο. Συνεπώς, υπήρξε σημαντική πρόοδος στο κομμάτι των προαπαιτουμένων και σε σχέση με τα όσα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Είμαστε εδώ στις τελευταίες λεπτομέρειες αυτής της εργασίας και έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να πούμε πως αυτό σίγουρα θα γίνει. Τώρα, πολύ γρήγορα σε σχέση με το χρέος, στο οποίο αναφέρθηκε ο Γερούν, είχαμε μακροσκελείς συζητήσεις απόψε σε πολλά διαφορετικά φορμάτ με επικεφαλής τον κύριο Ντάισιμπλου. Μπορώ να πω ότι όλοι μας δείξαμε εκπληκτική αποφασιστικότητα. Είχαμε συζητήσεις επί του χρέους που ήταν εξαιρετικά αναλυτικές και εν το βάθη. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Eurogroup, δεν φτάσαμε συμπέρασμα, αλλά προχωρήσαμε σημαντικά. Όπως το είπε και ο Γερούν, τώρα θέλουμε να συνομολογήσουμε μια συμφωνία στο Λουξεμβούργο, στο επόμενο Eurogroup, και είμαι πεπισμένος ότι η πρόοδος έχει γίνει. Οι προσπάθειες σημειώθηκαν και φυσικά, όλο αυτό το εγχείρημα δεν πρέπει να ήταν επιματέο. Νομίζω ότι έχουμε ένα γόνιμο έδαφος για την επόμενη συνάντησή μας και η Επιτροπή είναι στη διάθεση όλων για να συνεισφέρει σε αυτή τη σκληρή εργασία που έχει γίνει και είναι πεπισμένη ότι η πρόοδος θα επιτευχθεί έτσι περαιτέρω και στο επόμενο Eurogroup και φυσικά στις επόμενες μέρες και εβδομάδες που έρχονται, έτσι ώστε να καταλήξουμε στη συμφωνία που όλοι προσδοκούν και που και μάλλον και για την οποία σήμερα σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Ευχαριστώ. Κλάους, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ ότι ναι, σημειώθηκε πρόοδος και πιστεύω ήταν καλό για την ελληνική οικονομία. Υπήρχε μια συμφωνία επί του πολιτικού πακέτου, διότι τούτο μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα πιο ευίωνο μέλλον. Τούτο εκτιμήθηκε από όλους τους υπουργούς. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι έχουμε
κάποιες επιπλέον σκέψεις μεταξύ των θεσμών για να φτάσουμε στο τελικό βήμα. Φυσικά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί των μέτρων του χρέους, επί τη βάση της δήλωσης του Μαΐου του 2016. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις εκταμιεύσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλήρη συμφωνία. Έχουμε ακόμη κάποιο χρόνο μπροστά μας για να δουλέψουμε με αυτού, ωστόσο όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις πληρωμής από την Ελλάδα τον Ιούλιο. Δεν είχαμε επίσης απόλυτη συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι δεν αρχίζουμε από το μηδέν εδώ. Το 2012 η Ελλάδα ήδη έλαβε μια ελάφρυνση χρέους από τους ιδιώτες πιστωτές αλλά και από τους επισήμους δανειστές ή του ιδιωτικού τομέα. Δέχτηκαν ένα ονομαστικό κούρεμα και οι επίσημοι δανειστές μπόρεσαν να δώσουν μια σειρά ελαφρύνσεων και μειώσεων περίπου 40% προς την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς εργαζόμαστε με αυτή τη βάση, έχουν σημειωθεί κάποια βήματα στο παρελθόν και όπως ξέρετε από την αρχή του χρόνου εμείς στην ESM θέλουμε να μιλήσουμε για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία ήδη συμφωνήθηκαν από το Eurogroup τον Μάη του 2016. Ευχαριστώ θερμά. Ερωτήσεις παρακαλώ. Μαρία Ρόνι από την Αθήνα. Κύριε Ντάισεμπλουμ, όταν εισήλθατε μάλλον σε αυτό το κτίριο, είπατε ότι περιμένετε μία συμφωνία, αλλά όχι τη συμφωνία. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, ούτε καν για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Γιατί συμβαίνει αυτό και θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τη 15η Ιουνίου, έτσι ώστε να μπορέσετε να βρείτε μία συμφωνία για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και το χρέος? Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Δηλαδή, νομίζω ότι η τελική ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι πολύ κοντά. Είναι απλώς κάτι που άφησε των τελικών λεπτομεριών εκ μέρους των θεσμών να κάνουμε τους τελευταίους, δηλαδή ελέγχους επ' αυτού. Και τούτο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τις εκταμιεύσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της συμφωνίας. Το δεύτερο κομμάτι της συμφωνίας έγκυται στο ότι πάντοτε είχε καταστήσει σαφές ότι για να υπάρξει μια πλήρη συμφωνία στην ελάφρυνση του χρέους, κάτι τέτοιο θα έρθει μόνο στο τέλος του προγράμματος. Αυτό ήταν πάντοτε απολύτως σαφές. Προσπαθήσαμε λοιπόν σήμερα και ο στόχος μας στις επόμενες εβδομάδες είναι να δώσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σε μια τέτοια πιθανή ελάφρυνση του χρέους, αν απαιτηθεί. Και τούτο θα έδινε ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση στο Δέλτα Νιτάφ έτσι ώστε να συνέλθει το διοικητικό συμβούλιο του και για να συμμετάσχει φυσικά στην συνέχεια του προγράμματος. Όπως προείπα, εμείς σημειώσαμε αρκετή πρόοδο επ' αυτού. Υπάρχουν ακόμα πολλά ανοιχτά ζητήματα και σήμερα τα μειώσαμε σε πολύ λιγότερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχε έντονος διάλογος σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ποιο θα ήταν το ύψος αυτών, για παράδειγμα. Τώρα υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των ημερών ότι το 3,5% του πρωτογενών πλεονασμάτων πρέπει να παραμείνει για 5 έτη και μετά από αυτό η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει προσκολλημένη στις δεσμεύσεις σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Με άλλα λόγια, οι συνήθεις κανόνες θα ισχύουν και για την Ελλάδα, που σημαίνει ότι μπορούν να επιτυχάνουν από εκείνο το σημείο και μετά όρια που σχετίζονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Κατόπιν, σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ποσοστό του ΑΕΠ, το 15% του ΑΕΠ και μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να ανέλθει το 20% του ΑΕΠ. Σε πολλά ζητήματα λοιπόν κάναμε πρόοδο, σημειώσαμε πρόοδο και είχαμε μια συμφωνία. Τούτο δημιουργεί μια σαφήνεια σχετικά με το ποιο θα είναι το εγγύς μέλλον για την Ελλάδα. Αλλά για να υπάρχουν λεπτομέρειες επ' αυτών και σε σχέση με το τι θα μπορούσε να κάνει το Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους στο τέλος του προγράμματος, αν απαιτηθεί, πρέπει να εργαστούμε ακόμη περισσότερο. Το Delta Netaf κατέστησε σαφές ότι θέλουν να συνεδριάσουν με το Delta Netaf, ότι πρέπει να συζητήσουν εσωτερικά το ζήτημα, ενώ επίσης δέχθηκαν ότι θα πρέπει να γίνει έτσι περαιτέρω εργασία για να παρασχεθεί περισσότερη σαφήνεια όπως απαιτείται. Και όπως προείπα, πολύ συχνά πάντοτε πρέπει να βρίσκεις μάλλον μια χρυσή
μεταξύ το μη, μεταξύ του τι περιμένουν οι άλλοι, δηλαδή μεταξύ μιας προσμονής και μεταξύ από την άλλη πλευρά του τι είναι διαθέσιμο ως επιλογή επί του παρόντος. Θα πρέπει λοιπόν να επαναξιολογηθεί αυτή η ισορροπία και νομίζω ότι θα φτάσουμε σε μια επιτυχή κατάληξη σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Γεια σας. Από τον Bloomberg. Έχω δύο ερωτήματα για εσάς. Πρώτη, σχετικά με τον ρόλο του Delta NITAF. Πριν υπάρχει μια εκταμίευση, θέλετε το Delta NITAF να συνέλθει με το Διοικητικό Συμβούλιο και να συμμετάσχει πριν από οποιαδήποτε εκταμίευση το καλοκαίρι στην Ελλάδα? Και δεύτερο ερώτημα, σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2022, είναι 2022 στη χρονιά ή όχι? Και μετά αναφερθήκατε στο πακέτο σταθερότητας. Σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί με συγκεκριμένα κριτήρια του χρέους? Αυτό το δεύτερο ερώτημα μάλλον απευθύνεται προς τον κύριο Επίτροπο, ο οποίος είναι επικεφαλής και υπεύθυνος για τη διατήρηση των κανόνων του συμφώνου. Τώρα στην πρώτη ερώτηση. Ναι, φυσικά, εμείς θέλουμε το Delta NITAF να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλά κράτη-μέλη. Ναι, επίσης μιλάμε για ένα οικονομικό εργαλείο από το Delta NITAF. Εμείς θέλουμε να το πράξουμε σε τρεις εβδομάδες από τώρα στο επόμενο Eurogroup. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τέτοια συμφωνία. Ήμασταν πολύ κοντά απόψε μια τέτοια συμφωνία. Πράγματι, ισχύει αυτό. Αλλά δεν μπορέσαμε για πολύ λίγο να φτάσουμε σε μια συμφωνία απόψε. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό πριν το καλοκαίρι το Delta NITAF επισήμως να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Ναι, να απαντήσω κι εγώ. Μπόρεσα να υποστηρίξω το Eurogroup για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα μετά το 2022, δηλαδή τους κανόνες του πακέτου σταθερότητας και ανάπτυξης σε σχέση με το έλλειμμα, και τούτο θα μας οδηγήσει σε μια νέα τροχιά που πρέπει να συνεκτιμηθεί. Νομίζω ότι μέχρι το 2022, συμφωνώ με τον Γέρουν, τώρα σε σχέση με τα κριτήρια του χρέους, πρέπει να δούμε τις συζητήσεις που είχαμε σήμερα εδώ. Θα δράξω αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσω κάτι άλλο, το οποίο δεν ετέθηκα τη διάρκεια της συνεδρίασης του Eurogroup, διότι το είπα σήμερα το πρωί. Η Ελλάδα ήδη έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να υπερκεράσει αυτή τη διαδικασία του ελλείμματος. Ήδη έχει κάνει το καλύτερο δυνατόν. Κρίναμε απαραίτητο να μεταφέρουμε αυτή την απόφαση για την έξοδο της Ελλάδος από τη διαδικασία του ελλείμματος για λίγο αργότερα. Αλλά βλέπετε ότι επί του παρόντος βρισκόμαστε σε μια νέα τροχιά που είναι πολύ πιο λογική, ενώ η Ελλάδα έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, κάτι το οποίο θα το πράξει και μελλοντικά. Ωστόσο, πρέπει αργότερα να συμμορφωθεί και με το πακέτο του σταθερότητας, όπως και με τους όρους που αναφέρει. Επιπλέον, συζητήσεις, παράμετροι θα υπάρξουν και αργότερα που θα καθορίζουν την τελική μας απόφαση. Ευχαριστώ. Μπρόνστον από τις Financial Times. Είναι εφικτό να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί δεν μπορέσατε να φτάσετε μια συμφωνία απόψε? Ξέραμε ότι υπήρχαν κάποιοι συμβιβασμοί στο τραπέζι. Ποιος δεν δέχτηκε τελικά τους συμβιβασμούς και γιατί δεν το έκανε? Δεν θα σας δώσω τώρα περισσότερες λεπτομέρειες επί του παρόντος, γιατί δεν θέλω να σας πω κάτι που θα μας παρεμποδίσει να φτάσουμε στη συμφωνία σε τρεις εβδομάδες. Σε τρεις εβδομάδες δεν θα σας πω μόνο ποιος είπε τι, αλλά θα σας πω, ελπίζω, το τελικό συμπέρασμα. Και όπως προείπα, γενικά μιλώντας, θέλουμε να γεφυρώσουμε τις προσδοκίες και τις πιθανότητες τώρα. Και νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις, θα πρέπει να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση. Από το Λονδίνο, σχεδόν περίπου πριν από ένα χρόνο, είχατε επίσης μια συζήτηση για το χρέος βάθος, όπως είπατε, και πριν από ένα χρόνο μιλήσατε και πάλι για την ορίμανση και την πληρωμή των δανείων του ΕΣΕΦ. Και τότε δεν είχε βρεθεί μια συμφωνία. Πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα και γιατί καθυστερήσατε ακόμα ένα χρόνο? Και για πόσο πιστεύετε ότι θα μπορέσει να ρυθμιστεί αυτό το ποσοστό που θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Θα είναι 2,3%, 2,5%? Πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα? Βρίσκεται το πρόβλημα στα δάνεια, στα δάνεια
δάνεια που πρέπει να πληρωθούν ή στο πρωτογενές πλεόνασμα. Συζητήσαμε για το θέμα του ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη σαφήνεια να αποσαφινιστούν ορισμένα στοιχεία ακόμα. Υπάρχει ένα πακέτο που συμφωνήθηκε πέρσι το Μάιο. Περιλαμβάνει αρκετά μέτρα. Όμως δεν ξεκαθαρίσαμε ακριβώς το μέγεθος. Δεν δώσαμε συγκεκριμένους αριθμούς. Πριν από ένα χρόνο, λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε τι ωραία, καλωσόρισε αυτή τη δήλωση, αλλά είπε επίσης ότι θα πρέπει να ξέρουμε και ακριβώς περί τι ενός πρόκειται και ποιους αριθμούς μιλάμε. Και φυσικά στο τέλος του προγράμματος θα ξέρουμε πλέον την έκταση της χρήσης αυτών των μέτρων, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι όσο γίνεται σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε μέχρι ποιο σημείο είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Συζητήσαμε σε βάθος μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το πακέτο που συμφωνήσαμε πέρσι. Χωρίς βέβαια να βάλουμε μια τελικό αριθμό, είμαστε έτοιμοι να πούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, εάν χρειαστεί. Πρόκειται για λεπτομερή συζήτηση, αρκετά λεπτομερή, και είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε ακόμα πιο λεπτομερή. Από την Fresh Post τη Κατοχώρα, έχω